Εργαζόμενοι και εργαζόμενες της Αττικής, νέοι, νέες, βιοπαλλεστές, επαγγελματίες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σας καλεί σε μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό για να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να βάλει γύψο στο δικαίωμα της εργατικής λαϊκής κινητοποίησης για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι με το νομοσχέδιο μπαίνει τάξη στην ταλαιπωρία του λαού εξαιτίας διαδηλώσεων μικρών και ολιγάριθμων ομάδων δεν είναι παρά ένα άθλιο προπέτασμα καπνού. Στην πραγματικότητα με τις ρυθμίσεις του μπαίνει στο στόχαστρο κάθε λαϊκή διαμαρτυρία. Ταλαιπωρία στο λαό μας, σε εργαζόμενους, σε επαγγελματίες, προκαλούν οι άθλιες και ακριβές αστικές συγκοινωνίες, όπου με ευθύνη του κράτους, ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, ο κόσμος στιβάζεται καθημερινά σαν τις σαρδέλες, εκτίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα είναι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής και όλων των προηγούμενων, στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, ενάντια στην οποία αγωνίζονται συνδικάτα, εργαζόμενοι και άλλοι φορείς του κινήματος. Αυτή η πολιτική ευθύνεται και για την αναδουλειά στα εμπορομάγαζα, για τη φορολογία και τις απειλές πληστηριασμών που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες. Ταλαιπωρία είναι η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική που αυξάνει τα προβλήματα του λαού και τον βγάζει στο δρόμο για να διεκδικήσει το δίκιο του. Τα περί ταλαιπωρίας στο κέντρο ακούγονται ακόμα περισσότερο προσχηματικά τη στιγμή που η υπομονή χιλιάδων κατοίκων της Αθήνας δοκιμάζεται αυτές τις μέρες από το λεγόμενο μεγάλο περίπατο, την αποσπασματική και ασχεδίαστη ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή για να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν για χάρη των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλεμπόρων της περιοχής και όχι βέβαια για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την κυκλοφορία για όσους κινούνται αναγκαστικά στο κέντρο. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα μέτρων έντασης της κρατικής τρομοκρατίας, του αυταρχισμού και της καταστολής που προώθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη σημερινή να πηγαίνει ακόμα παραπέρα για να στηρίξουν την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών. Το νομοθετικό αυτό τερατούργημα κάνει ξεκάθαρο ότι στοχεύει κάθε ριζοσπαστική, κάθε προοδευτική ιδεολογία και πράξη, αφού προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την αντιμετώπιση, όπως λένε, της ιδεολογίας της βίας, τσουβαλιάζοντας το ριζοσπαστισμό και την πολιτική εναντίωση στο κεφάλαιο με υπαρκτές μορφές βίας όπως η ενδοοικογενειακή, η ενδοσχολική κτλ. Και ούτε βέβαια γίνεται κανένας λόγος για την εργοδοτική βία και τρομοκρατία, τη βία των απολύσεων, τη βία της ανεργίας. Αυτή η βία όχι μόνο είναι ανέγγιχτη, αλλά περιφρουρείται κιόλας. Αυτός είναι ο πυρήνας του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Δεν πρόκειται λοιπόν για πρωτοτυπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις πριν 6 μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έκθεσή της κατέγραφε ρητά ως κίνδυνο για την ασφάλεια τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η νομοθεσία για τον περιορισμό των διαδηλώσεων είναι μία από τις αιχμές της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα και αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις χώρες. Οι περιορισμοί και τα εμπόδια ξεκινάνε πολύ πριν γίνει μια συγκέντρωση, καθώς σε όλα τα κράτη-μέλη απαιτείται να υπάρχει προειδοποίηση από τους διοργανωτές στις τοπικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ένα έκτακτο γεγονός, όπως για παράδειγμα μια αντιλαϊκή κυβερνητική απόφαση, το ξεκίνημα μιας υπεριαλιστικής επέμβασης, μια απόλυση σε ένα χώρο δουλειάς ή ένα εργατικό ατύχημα, δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα και μαζικά.
δίνοντας χρόνο σε κυβέρνηση και εργοδοσία να εκτονώνουν τις αντιδράσεις. Αλλά και οι υπόλοιπες διαδηλώσεις αποκτούν σχεδόν επαιτειακό χαρακτήρα, αφού οι διοργανωτές πρέπει να περάσουν πολλούς κοπέλους μέχρι να εξασφαλίσουν την άδεια των αρχών που αποφασίζουν για το αν θα γίνει ή όχι μια κινητοποίηση και με ποιους όρους. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται το δικαίωμα της αστυνομίας να παρεμβαίνει για τη διάλυση μιας διαδήλωσης, μεταξύ άλλων αν δεν πληρούνται οι τυπικοί όροι της προειδοποίησης. Σε ορισμένα κράτη, μάλιστα, ορίζεται με ακρίβεια ακόμα και η αναλογία διαδηλωτών αστυνομικών. Νομιμοποιούνται η φωτογράφηση και η ηχογράφηση των διαδηλωτών από τις δυνάμεις καταστολής. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών διαδηλώσεων και τίθενται εξουθενωτικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα σημεία συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας, σε μια προσπάθεια να μείνουν μακριά από τη λαϊκή διαμαρτυρία, κυβερνητικά κτίρια και θεσμοί του κράτους. Βλέπουμε λοιπόν οι ανάλογες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης να συναντιούνται με διατάξεις και μέτρα που στη χώρα μας αποτυπώθηκαν σε μετεμφυλιακούς, χουντικούς νόμους και βασιλικά διατάγματα, τα οποία, αν και έμειναν ανενεργά τόσα χρόνια, καμιά κυβέρνηση, ούτε αυτές που αυτοχαρακτηρίστηκαν ως προοδευτικές και αριστερές, δεν προχώρησαν στην κατάργησή τους, σηματοδοτώντας και έτσι τη συνέχεια που έχει το αστικό κράτος, ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτό παίρνει, αστικοδημοκρατική ή ανοιχτά δικτακτορική. Με αυτά όμως τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καμιά διαφωνία δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, ως κυβέρνηση κινήθηκε μέσα στο πνεύμα και τον γράμμα των όσων προβλέπουν, φτάνοντας μέχρι το σημείο να απαγορεύσει διαδηλώσεις, όπως έγινε με την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα τον Νοέμβρη του 2016, αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις με μια απλή απόφαση της τροχέας. Ενώ οι ευρωβουλευτές του δεν εναντιώνονται και ούτε καταψηφίζουν τις διάφορες αντιδραστικές, αντιτρομοκρατικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής και κατ' επέκταση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και πράξης αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, στο όνομα της δίθεν καταπολέμησης της τρομοκρατίας, σταθερά διευρύνει το περιεχόμενό της με κάθε ριζοσπαστική, ανατρεπτική ιδεολογία και πρακτική. Με την ταυτόχρονη προσπάθεια εξίσωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό, στο όνομα του ολοκληρωτισμού, αποδεικνύεται ότι στο στόχαστρο τίθεται η κομμουνιστική ιδεολογία και δράση που κατευθύνεται στην ανατροπή ενός σάπιου και βάρβαρου συστήματος. Φίλες και φίλοι, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις λάστιχο που θα ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο παράλληλα να χειραγωγήσει και συνειδήσεις, ειδικά της νεολαίας, εμφανίζοντας τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει εγκληματικό και επικίνδυνο. Στο στόχαστρο βρίσκονται όσοι διαμαρτύρονται, όσοι αγωνίζονται, όσοι διεκδικούν και αντιδρούν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Θα το βρουν μπροστά τους εργαζόμενοι, νέοι και μικροί επαγγελματίες. Το νομοσχέδιο εισάγει προκλητικούς αντιδραστικούς περιορισμούς, ξεπερνώντας ακόμα και αυτούς που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα, ορίζοντας σημεία που εξ αρχής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Προχωράει όχι μόνο στην απαγόρευση και τον περιορισμό των διαδηλώσεων, αλλά και γενικά των συγκεντρώσεων. Και μάλιστα αναγνωρίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυθόρμητων δημόσιων συναντήσεων μόνο για γεγονότα κοινωνικής σημασίας, όπως λέει. Προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνευτεί κατά το δοκούν και αυθαίρετα. Αναθέτησε στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λιμενικού σώματος, καθώς νομιμοποιείται η αξιοποίησή του
ενάντια στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα τη συμμετοχή σε απαγορευμένη συγκέντρωση διαδήλωση. Εισάγει απαγορεύσεις με κριτήριο το σκοπό της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τη συνεκτίμηση του αριθμού των συμμετοχόντων και μάλιστα θέτει προληπτικούς περιορισμούς. Δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αποφασιστεί η απαγόρευση μέχρι την τελευταία στιγμή. Την ίδια μάλιστα στιγμή που από την πλευρά των διοργανωτών της κινητοποίησης απαιτούν την υποχρεωτική γνωστοποίηση στις αρχές, τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας του οργανωτή, τη σαφή πρόβλεψη και έναρξη λήξη διαδρομή της συγκέντρωσης. Ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο για προβοκατόρικες ενέργειες στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια σε μια συγκέντρωση με σκοπό τη διάλυσή της, είτε και την οικονομική εξόντωση των φορέων σωματείων που τη διοργανώνουν και που φέρουν με βάση το νομοσχέδιο αντικειμενική ευθύνη για ενέργειες τέτοιων προβοκατόρων, τη στιγμή που είναι κοινό μυστικό ότι αυτοί καθοδηγούνται άμεσα από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες της Αθήνας, νέοι, νέες, βιοπαλαιστές, επαγγελματίες, η κυβέρνηση λέει ψέματα. Λέει ψέματα ότι με το νομοσχέδιο διασφαλίζει το δικαίωμα του συνέρχεστε. Το ακριβώς αντίθετο επιδιώκει και την ίδια ώρα σκόπιμα προσπαθεί να παραπλανήσει με το διαδηλωσόμετρο και να καλλιεργήσει εφησυχασμό, λέγοντας ότι οι αυστηροί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τις μαζικές κινητοποιήσεις, αλλά μόνο για τις ολιγομελείς που προκαλούν, όπως λένε, ασύμμετρη ταλαιπωρία σε όσους δουλεύουν ή κινούνται στο κέντρο. Είναι στάχτη στα μάτια της εργατικής τάξης, στα μάτια όλων των προοδευτικών ανθρώπων. Η επιδεκαετίες πείρα του εργατικού λαϊκού κινήματος αποδεικνύει ότι βασικός στόχος τέτοιων αυταρχικών κατασταλτικών μέτρων είναι το ίδιο το εργατικό ταξικό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα, όσο και αν ακολουθείται συγκεκριμένη κλιμάκωση ως την τελική εφαρμογή τους. Η αλήθεια είναι ότι στο στόχαστρο μπαίνουν συνολικά οι διαδηλώσεις και κυρίως οι μαζικές εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις που αποτελούν το στόχο της κρατικής καταστολής από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Είναι προπαγανδιστικό ψέμα ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά κινητοποιήσεις μαζικές, ταξικές και περιφρουρημένες. Ακριβώς αυτές βάζει στο στόχαστρο. Οι άλλες εξάλλου δεν απασχολούν σοβαρά τον κρατικό μηχανισμό, εκτός από να αξιοποιεί ορισμένες για τη συκοφάντηση των αγώνων του εργατικού ταξικού κινήματος. Είναι άλλωστε ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός και τμήματά του που συμμετέχουν με ενεργούμενα σε τέτοιες εκδηλώσεις για να στήσουν τις προβοκάτσιες τους και να γίνεται πιο πιστευτή η συκοφάντηση των αγώνων. Το ταξικό οργανωμένο κίνημα θα δώσει απάντηση σε όλους αυτούς που απεργάζονται αντιδραστικά σχέδια σε βάρος του λαού, της νεολαίας και των κινημάτων τους. Το νομοσχέδιο εξάλλου δεν γράφεται σε λευκή κόλλα. Μετά από την πρώτη απόπειρα με πρόσχημα τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, η προεργασία εντάθηκε από το 2012 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθήνας, ο οποίος διαμαρτύρονταν ότι την προηγούμενη χρονιά στο κέντρο της Αθήνας γίνονταν καθημερινά 3 συγκεντρώσεις ή πορείες κατά μέσο όρο. Με πρόσχημα τον εξορθολογισμό των διαδηλώσεων ζήτησε τότε από μια επιστημονική επιτροπή να συντάξει ένα σχέδιο νόμου που ο κορμός του διατηρήθηκε αναλύωτος μέχρι σήμερα. Μόνο που όταν γεννήθηκε η ιδέα και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το εργατικό λαϊκό κίνημα έδινε τη μάχη με μαζικές απεργιακές και άλλες διαδηλώσεις ενάντια σε απολύσεις, περικοπές, ενάντια στο ξεθεμελίωμα δικαιωμάτων και κατακτήσεων, ενάντια στην προσπάθεια του κεφαλαίου της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων να φορτώσουν την κρίση στο λαό με το πρώτο μνημόνιο που είχε ψηφιστεί τότε και τα άλλα δύο που ακολούθησαν. Στο δρόμο δεν βρίσκονταν τότε μερικές δεκάδες διαμαρτυρόμενοι, αλλά δεκάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές,
Το 2011 έγιναν 7 πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες. Οι δύο από αυτές 48 ώρες με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με αντίστοιχα απεργιακά συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε δεκάδες ακόμα πόλεις. Οργανώθηκαν από ταξικά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πάνω από 15 μεγάλα συλλαλητήρια. Έγιναν περισσότερες από 440 απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις σε κλάδους και χώρους δουλειάς για οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων, σε πολλές περιπτώσεις για την ίδια την επιβίωσή τους. Όμως και όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ακολούθησαν, στο στόχαστρο της καταστολής, του χτυπήματος από τα μάτια της άλλες δυνάμεις καταστολής, πολλές φορές και σε συνεργασία με προβοκατόρικους και παρακρατικούς μηχανισμούς, βρέθηκαν μαζικά ογκώδη συλλαλητήρια, απεργιακές διαδηλώσεις. Με σχετικά πρόσφατο παράδειγμα, το βάναυσο χτύπημα του συλλαλητηρίου ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβρη. Δηλαδή, το διαδηλωσόμετρο λειτουργεί ήδη και τα κριτήρια του είναι αμιγώς πολιτικά. Αυτό και μόνο είναι αποκαλυπτικό για τις προθέσεις και της σημερινής κυβέρνησης για τα ψέματα που λέει ότι δεν στοχοποιεί τις μαζικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο μπαίνει το εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτό το κίνημα είναι όμως που τελικά θα ανατρέψει οριστικά και αμετάκλητα τέτοιες αντιδραστικές πρακτικές, τέτοιους αντιλαϊκούς νόμους. Φίλες και φίλοι, το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις είναι συνέχεια αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων που ψήφισαν οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να βάλουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στη συλλογική οργάνωση, ικανοποιώντας τις αξιώσεις της μεγαλοεργοδοσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί σήμερα την κυβέρνηση για τη δημοκρατική πρακτική, έχει το δικό του μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού ως κυβέρνηση ακολούθησε παρόμοιες πρακτικές. Παραμένει σε ισχύ η άθλια διάταξη για απαγόρευση των κινητοποιήσεων κατά των πληστηριασμών που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως ιδιώνυμο αδίκημα. Κυρίως όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται γιατί έριξε νερό στο μήλο της θεωρίας περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν, πάνω στην οποία στήριξε και το δικό του νόμο για το περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία που σήμερα αξιοποιεί και συμπληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από το χαρακτηριστικό δημοσίευμα της Αυγής στην ηλεκτρονική της έκδοση που ανήμερα της μαζικής απεργιακής συγκέντρωσης στο Συνδικάτο στην Αθήνα έγραφε για κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας, στοιχισμένη πλήρως με όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από το πρωί εκείνης της ημέρας χτυπούσαν και συκοφαντούσαν με τα ίδια επιχειρήματα την απεργία. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που αρνήθηκε την κατάργηση των τρομονόμων που αποτελούν την ομοθετική μήτρα των ρυθμίσεων περί ριζοσπαστικής βίας, όπως επανειλημμένως πρότεινε το ΚΚΕ. Στη διαμόρφωση, λοιπόν, και επέκταση αυτού του κατασταλτικού πλαισίου συνέβαλε καθοριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί τώρα να ξεπληθεί, δηλώνοντας αντίθετος με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αφαίρεσε τα κάγκελα από την πλατεία Συντάγματος για να συμβολήσει τάχα την αντικατασταλτική πολιτική του, αλλά γρήγορα η φούσκα έσκασε. Τι να θυμηθεί κανείς από έργα και ημέρες του. Τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που ενίσχυαν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της καταστολής του εργατικού κινήματος, τα επιπλέον εμπόδια στην κήρυξη των απεργιών, την εφαρμογή των αντιδραστικών διατάξεων του τρομονόμου, τις συλλήψεις φοιτητών για να υπερασπιστεί το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, το χτύπημα με τα ΜΑΤ εκπαιδευτικών, απεργών, εργαζομένων και κινητοποιήσεων, την κήρυξη δεκάδων απεργιών ως παράνεμων και καταχρηστικών, την ενεργοποίηση των αστυνομικών οχημάτων εκτόξευσης νερού, δηλαδή τις γνωστές μας άβρες, μετά από δεκαετίες. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες της Αττικής, νέοι, νέες, το νομοσχέδιο που κατατίθεται κατά πέτηση του κεφαλαίου αποτελεί κυβερνητική ομολογία για την
άρκωση της αντιλαϊκής πολιτικής και δράπολη προληπτικά σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Καθόλου τυχαία, μάλιστα, η κυβέρνηση εντάσσει το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, διαφημίζοντάς το ως ένα από τα 26 νομοσχέδια που θα ψηφίσει για αυτό το σκοπό μέσα στο καλοκαίρι. Έχει αποδειχθεί εξάλλου ότι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης σε όλα τα μέτωπα πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, όπως γίνεται και με αυτό το νομοσχέδιο που προωθείται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα οικονομική κρίση και ψήνονται επικίνδυνες ευρωατλαντικές διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά. Το σήμα που εκπέμπουν επομένως στο λαό είναι τα κεφάλια μέσα για να προχωρήσει ανεμπόδιστα ο σχεδιασμός του κεφαλαίου. Είναι όμως βαθιά γελασμένη και ανιστόρητη η κυβέρνηση αν νομίζει ότι αυτό το τερατούργημα θα εφαρμοστεί στη ζωή και θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Ο λαός με την πάλη του και την οργανωμένη απειθαρχία του δεν θα συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως έκανε με τόσους άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Ας το πάρουν χαμπάρι. Η φωνή του λαού δεν φημώνεται, όσα νομοσχέδια και αν φέρουν.